Θα ακούσετε τα μονόπρακτα του Νικολάου Λάσκαρη, η πώληση της Αθηνάς και η παλιόγλωσσα, καθώς και το μονόπρακτο «Ένα κωμικό παιχνίδι» γραμμένο από τον Γιώργιο Τσοκόπουλο. Η πώληση της Αθηνάς. Έφεραν ένα γράμμα πλήρωτο. Μα δεν σου είπα χίλιες φορές ότι γράμματα πλήρωτα δεν δέχομαι. Του είπα να το πληρώσω, μα δεν ήθελε. Αν πάλι δεν το θες του λόγου σου, το παίρνω εγώ. Όχι, όχι, να μην το πάρεις εσύ. Έλα εδώ, αλλά να το δώσεις πίσω. Ου, τώρα κι άλλη μια φορά. Αυτός που το έφερε έχει μισή ώρα που φύγε. Δώσ' το εδώ. Ορίστε. Βλάξ! Πάλι εγώ φταίω. Δώσ' μου το να το δώσω πίσω. Λίγα λόγια. Άμα αυτό δεν υποφέρεται, αυτό είναι πάρα πολύ. Άσχημα μαντάτα. Καλά που δεν το κράτησα εγώ. Θα ήμουν τώρα φουρκισμένος. Άφησε τις μουρμούρες σου και πήγαινε να βρεις την κυρά σου να της πεις να έρθει εδώ αμέσως που τη θέλω. Αν δεν την έβρω, τι να της πω? Τότε πες της να μην. Πάντα βλακίες δηλαδή. Θα λες εσύ, έλα γρήγορα κρεμίσου. Αν ήταν πληρωμένο το γράμμα, δεν θα έκανε έτσι. Είναι ο κακός μου δαίμον. Κύριος είδε τι θα είπε πάλι στον άνθρωπο αυτόν και θύμωσε. Άμα το πράγμα πρέπει να λάβει πλέον ένα τέλος. Είναι η χιλιοστή υπόθεση που μου χαλά. Του διαβόλου το γεροντοκόριτσο. Είδες εκεί. Καιρός μου φαίνεται είναι να τη στείλω στο γεροκομείο, του οποίου πολύ ευχαρίστως γίνομαι και μέγας ευεργέτης. Φτάνει να με απαλλάξουν από αυτή τη ζωντανή μούμια. Να πάρει ο διάολος να πάρει. Τρόμαξα να γλιτώσω από την Πενθερά και μου είχε μπροστά μου η κουνιάδα της εποχής του Περικλέτη. Με ζήτησες? Ναι, σε ζήτησα. Για να με δεις κατεστραμμένον, αφανισμένον. Θεέ μου, μήπως πάλι την έχασες? Εγώ? Αλλά? Όχι. Αλλά η αδελφή σου η Αθηνά έχασε. Εννοώ, οι μετοχές τα ξέπεσαν πάλι. Οι μετοχές έμειναν εκεί που ήσαν. Η αδελφή σου μόνον εξέπεσε. Εκουτιάθη. Έχασε τα μυαλά της. Αν υποτεθεί ότι είχε. Ουφ, καημένε κι εσύ, πάντα ο ίδιος είσαι. Ο ίδιος. Μα κατέστρεψε, σου λέω εγώ, ο μαμούκαθος, η μαθουσάδελμα. Σώπα, καλέ, μη σ' ακούσει και έχουμε πάλι φωνές. Μου είναι διάφορον. Αυτή τη φορά πρέπει η υπόθεση να λάβει ένα τέλος. Μα τι σου έκανε? Τι μου έκανε? Ναι. Ιδού λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Είχε πει προχθέσεις στον κύριο Κομψοτακούνιν να έρθει χθες δια το σπίτι που ξέβρισε. Ναι, και λοιπόν. Ήρθε χθες ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς έλειπε και ήβρε μόνον την αδελφή σου, την Προκομένη. Ναι. Η οποία κατά τη συνήθειά της θα τον εξέλαβε κανέναν υποψήφιο μνηστήρα και κύριος είδε τι ερωτοκουβέντες θα του έκανε πάλι. Που ενώμησε ο δυστυχής ότι τον προσεκάλεσε εδώ για να νυφευθεί την προμάμη σου. Σώπα, καημένε κι εσύ. Τι να σιωπήσει, που με χάρεσε τη σπουδαιότερη δουλειά. Που να πάρει ο διάολος την ώρα και τη στιγμή. Που με έπαιρνες, ε. Μα, που σας έπαιρνε. Γιατί κι αυτή στη ράχη μου την έχω. Πολύ καλά, κύριε, και τι θες να την κάνουμε τώρα? Ξεφορτώσουμε κι εσύ. Ξεφορτώσουμε. Να τα μας, τι να την κάνουμε. Φρόντισε να την παντρέψεις, να ησυχάσεις. Την παντρέψω, ε? Εύκολο πράγμα με την αλήθεια του διαβόλου τις γυναίκες. Εγώ δεν τολμώ ούτε λόγο να κάνω, διότι κινδυνεύω να θεωρηθώ ως αρχαιοκάπηλος και αυτή μου λέει. Μπαμπαμπά, τι ακούω. Μα τι διάβολο να κάνω, ε? Για την τύχη μου πήγε να ευρεθεί κι αυτή η αρχαιότης κοντά μου. Να την εκλείδωνα σε κανένα υπόγειο, να μην την έβλεπε κανείς. Να την. Ουφ, δεν ξέρω τι να επινοήσω. Και τα τραβώ όλα αυτά για την κυρία Αθηνά. Απορώ πως διάολο δεν ευρέθη ακόμα κανένας έφορος αρχαιοτήτων να μου τη ζητήσει. Απορώ πως οι αρχαιοκάπηλοι δεσπεύδουν αθρώοι. Αλλά τι κάθομαι και ψάλλω, ενώ πρέπει να έβρω το μέσο να την ξεκάνω, να την ξεφορτωθώ από πάνω μου, διότι είναι προκοπή αυτή, σας ρωτώ, είναι προκοπή. Πρέπει, μα πως εδώ είναι η δυσκολία να την. Πω, τι ακούω, τι. Τι κάνεις εσύ? Τα ριβόρβερα του κυλοχαγού έφερα, που ξέρετε. Βάλτε τα εδώ. Ορίστε. Για άκουσε εδώ. Όπου κι αν είναι, θα έρθει κάποιος να με ζητήσει. Πες του να με περιμένει και θα επιστρέψω αμέσως. Οι κύριοι αξιωματικοί εγχειριάζουν τα ρεβόλβερ τους. Άρα η ευρωπαϊκή ειρήνη είναι εξασφαλισμένη. Διάβολε. Αμ, γι' αυτό μπαινοβγαίνουν χιλιδιού εδώ μέσα, ε. Τώρα καταλαβαίνω τι τρέχει και δεν τρέχει. Αρχαιοκάπηλος είναι ο αφεντικός μου. Αμ, λέω κι εγώ. Τόσοι και τόσοι παράδες, πώς διάολο βγαίνουνε. Κύριος είδε πόσα θα ζητήσει πάλι για την Αθηνά. Γιατί έχουν να πούν πως είναι καλή αντίκα. Δεν πρέπει να την αφήσουμε έτσι αυτή τη δουλειά. Πρέπει να βγάλουμε κι εμείς κάτι τι. Έτσι και έτσι τώρα, καθώς κατήντησε ο κόσμος, ποιος λίγο, ποιος πολύ, όλοι έχουν ρηχτεί σε αρχαιότητες με τα μούτρα.
Αν πας αληφτώ λοιπόν κι εγώ λιγάκι, δεν χαλάει ο κόσμος. Και να δεις που θα τσιμπήσω καμπόσα με αυτή τη στενοχώρια που έχει το αφεντικό. Άκουσα, αδερφέ. Να θέλει να την κλειδώσει το υπόγειο και να μην φροντίζει να την πουλήσει. Θα φοβάται, φαίνεται. Εγώ όμως θα τον βοηθήσω αυτή τη φορά, γιατί να σου πω την αλήθεια. Όξω από όσα θα τσιμπήσω. Το λυπάμαι τον κακόμοιρο να βασανίζεται έτσι. Ύστερα δεν είναι και καμιά μεγάλη δουλειά για μένα. Μια και δυο στον κύριο Πλαγκονίδη το γείτονα και αυτός τα καταφέρνει. Είναι τρομερός στην αρχαιοκαπηλεία. Προχθές ακόμα πούλησε σε έναν Εγγλέζο το τουρνούρ της κλιτεπλίστρας. Εμπρός λοιπόν. Ούτε λεπτό μη χάνουμε. Και τα λεπτά είναι χρήματα, καθώς λένε οι Εγγλέζοι. Αντίο Αθηνά, θα σε ξεκάνω ώσπου να πεις κρεμμύδι. Εσύ που τρέχεις έτσι, τι μουρμουρίζεις εκεί? Εγώ, κυρία μου, τίποτα. Συλλογιζόμουν μια παροιμία που έχω ακούσει και. Άφησε τι ανοησίε σου και πες μου τι έλεγες για την Αθηνά. Α, θα είναι και αυτή ανακατεμένη στην πούληση, φαίνεται. Έννοια σου, κυρία μου, έννοια σου, μη φοβάσαι κι εγώ, δεν λέω τίποτα. Απεναντίες να πεις θέλω. Μα, κυρία μου, ξέρεις τέτοια πράγματα. Εγώ τα ξεβρώ όλα, μη φοβάσαι. Άμπα, εγώ να φοβηθώ. Ο αφέντης Άμπος να φοβάται λίγο. Μα, έννοια σου, κι εγώ είμαι εδώ. Χωρίς άλλο κάτι τρέχει. Δεν σε εννοώ καθόλου. Να. Αποφάσισε που λες, κυρία, να την ξεκάνει και να σου πω είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει. Γιατί... Να την ξεκάνει, ποια! Τώρα δεν ξέρεις του λόγου. Όχι! Την αυτή, ντε, την. Μα επιτέλους! Έκαλε, ντε, την Αντίκα! Ποια Αντίκα, δεν σε καταλαβαίνω! Α, θα έχουν πολλές, φαίνεται. Την Αθηνά! Την Αθηνά! Για μάζεψε τα λόγια σου! Μα το Θεό, κυρία μου, δεν σε γελάω. Αν το κάνεις πάλι του λόγου σου έτσι για να μην το μαρτυρήσω, έννοια σου. Και από μένα δεν βγαίνει ούτε τσιμουδιά. Εγώ, μάλιστα, θα κάνω το μέρος μου κατά πώς πρέπει. Αν δεν υποφέρεται, λίπια. Πάει να τον καταστρέψει. Μάλιστα, πρώτα σκέφτηκε να την κλείσει στο υπόγειο. Μου το τέρας. Μα ύστερα αποφάσισε να την ξεκάνει. Και αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί πώς? Αν βέβαια, βάσανο είναι να την έχει κανείς στο σπίτι του. Σιωπάθλιε! Α, βλέπω, κυρία μου, πως έχεις υποψίες σε μένα. Δεν με ξέρεις καλά. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Μάλιστα θα το βοηθήσω τον αφέντη να την ξεκάνει χωρίς να πάρει κανένας μυρωδιά. Αχ, Θεέ μου! Άφησε σε μένα, κυρία, την υπόθεση και έννοια σου. Εγώ είμαι επιτίδιος σε τέτοια πράγματα. Δεν είδα και μεγάλη δουλειά. Το βράδυ με το σκοτάδι, μια και έξω. Ετρελάθεις! Ο λόγος είναι να μην ωφεληθώ κι εγώ τίποτα. Όχι, κυρία μου, δεν τρελάθηκα. Τα έχω μάλιστα πολύ σωστά. Και σαν τίμιος δούλος που είμαι, θέλω να βοηθήσω σε όλα τον αφέντη μου. Και αν μας πιάσουνε, μας πιάσανε. Ω, διάολο. Για μια παλιό Αντίκα να υποφέρει έτσι. Να τα μου. Λίγα τα λόγια σου, σε παρακαλώ. Α, τώρα μάλιστα. Πες μου πως θες να σιωπήσω κι εγώ ξέρω. Να ξεκουμπιστείς από εδώ γρήγορα. Τη κακοφάνη φαίνεται πως ξέρω όλα τα πάντα. Τι μουρμουρίζεις εκεί? Εγώ, τίποτα. Φεύγω. Ας πάει να ειδοποιήσω τον κύριο Πλαγκονίδη, τον αρχαιοκάπηλο. Φεύγω. Ανίκουστον, πρωτάκουστον. Ακούσε εκεί να θέλουν να δολοφονήσουν ένα κορίτσι μέρα μεσημέρι. Οι άντρες, οι άντρες. Και τι δεν είναι ικανοί να μετέλθουν. Δολοφόνος. Ω, Θεέ μου, Θεέ μου. Α, όχι, θα τον εμποδίσω. Θα ματαιώσω όλα τα σχέδιά του. Και εν ανάγκη θα τον καταγγείλω. Ναι, θα τον καταγγείλω. Ποιος να μου έλεγε πως ο σύζυγός μου θα... Και να το συλλογίζομαι μονάχα με πιάνει φρίκη. Κακούργος, δολοφόνος. Πίπτο. Για 30 δραχμάς δεν είναι άσχημα. Φάνη κακούργε. Τα έμαθα. Ποια? Τα έμαθα, σου λέω όλα, άνανδρε. Μα τι διάολο σε έπιασε πάλι? Για δε στόλμη, δεν ξέρει τίποτε. Πώς δεν ξέρω? Ξέρω και παραξέρω. Ξέρω πως είσαι τρελή. Ναι, είμαι τρελή. Αλλά γνωρίζω τους σκοπούς σου. Γνωρίζω τι σκοπεύεις να πράξεις και δεν θα σε αφήσω να κάνεις ούτε βήμα. Ούτε βήμα, άκουσες? Ό, δυστυχία. Άλλη Θεοπάλαβη ξεφύτρωσε πάλι στη μέση. Θεοπάλαβη, τρελή, λέγε κακούργε. Μα εγώ όχι, δεν θα λάβω καθόλου υπόψη ότι είσαι σύζυγός μου. Ο δυστυχία μου. Δεν με έφερε η μία, έχουμε κι άλλη τώρα. Τι, και εμένα, Α, μα αυτό είναι πάρα πολύ. Είναι κυρία, πάρα πολύ. Κυρία! Μη! Θα φωνάξω! Γυναίκα! Θα φωνάξω, σου λέω! Πού να σκάσεις επιτέλους, γυναίκα, έλα στον μου. Όχι, δεν έρχομαι. Τζόρτζι! Δηλαδή! Τζόρτζι! Άνανδρε, δύο κατά μιας! Γυναίκα μου, παραφορτώθηκε! Τώρα θα δεις. Ασπασία! Θα λάβω όλα τα κατάλληλα μέτρα! Ασπασία! Ναι! Πήγαινε στο διάολο! Δόξα σοι ο Θεός. Αυξάνονται και πληθύνονται οι τρελοί στο σπίτι μου. Πλούσια τα ελέη σου. Φοβούμαι μόνο μην πάθω κι εγώ εκεί στραλίμωνο. Ποιος μας μαζεύει. Νάτος, κύριε Πλαγκονίδη, πηγαίνετε και σας περιμένω έξω.
Φίλτατε, κύριε Καραπιπέρι. Το κύριο Φλαγκονίδη. Μήπως σας ενοχλώ? Όχι. Έβρεχε αυτός την ώρα να έρθει. Καθίστε. Ευχαριστώ. Αν έχετε εργασία, περνώ άλλη ώρα. Αν και η υπόθεση για την οποία έρχομαι είναι επίγουσα και. Όσο να είναι. Είμαι όλος στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Η υπόθεση περί της οποίας πρόκειται είναι λίγα σοβαρά. Σας ακούω. Ο Σάκης, φίλε μου, μου έδωθε η περίσταση. Έσπευσα πάντοτε να φάνω χρήσιμος προς όσους γνωρίζω και δεν γνωρίζω. Η καλοσύνη σας. Ρίσον η μάσα από το πονηρού. Τώρα ήρθε και η σειρά σας. Η σειρά μου. Μάλιστα, έμαθα τη στενοχωρία σας, η οποία. Τη στενοχωρία μου, δεν σας εννοώ. Θα με εννοήσετε. Καλό είναι να έρθω αμέσως στο προκείμενο. Δια την Αθηνά πρόκειται. Εκπλήτεστε. Μείνετε ήσυχος, θα πέσει σε πολύ καλά χέρια. Μα αστειεύεστε. Καθόλου, φίλε μου, καθόλου. Αμα δεν ζητώ. Μα δεν ζητώ καλύτερο. Λάμπρα. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει το θάρρος να. Δεν μαντεύετε. Να μαντεύσω. Αδύνατον. Κανένας φαρμακομένος για παντριά θα είναι χωρίς άλλο. Τότε θα μου επιτρέψετε να σας τον παρουσιάσω. Ευχαρίστω, όταν θέλετε. Αμέσως τώρα. Εγώ ο ίδιος, αν δεν με βρίσκεται ακατάλληλον. Ακατάλληλον, καλέ τι λέτε, η θεία πρόνοια σας θέλει. Μάλλον ο Τζόρτζης. Ο Κακομοίρης δεν θα έχει φαίνεται ιδέα του πράγματος. Όσον δε αφορά την εχεμήθεια, μείνετε ήσυχο. Την εχεμήθεια. Βεβαίως. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Αλόκοτος ιδέα πάλι αυτή. Μα να σου πω, έχει και δίκιο. Δεν σας πειράζει? Θα θέλει φαίνεται να με αρμέξει για τα καλά. Μα βεβαίως όχι. Αν πάλι εσείς θέλετε να κρατήσετε το πράγμα μυστικό, το κρατώ και εγώ. Βέβαια, έτσι πρέπει να γίνει. Σύμφωνος. Και δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, είναι αυλαβής? Τι είδους ερώτηση είναι αυτή πάλι? Ως προς αυτό σας εγγυώμαι. Ο χρόνος δεν επέτρεψε καθόλου επ' αυτής. Περίφημα. Και πώς διασώθη? Μα η καλή διατήρηση, φίλε μου, η καλή διατήρηση. Όσα έχω ήδη μέχρι τούδε, σχεδόν όλε ήσαν ακροτηριασμένα. Ακροτηριασμένα? Μάλιστα, ή στην μία έλειπε το ένα, ή στην άλλη να έλειπε το άλλο. Καλά, τι λέτε. Σας βεβαιώ. Εν τούτης ευρέθησαν κάτι οι Εγγλέζοι και τις πήραν. Ας είναι καλά οι άνθρωποι, ψυχικό έκαμαν. Καιρός νομίζω να έρθουμε και στο λεπτότερο ζήτημα. Το ποιον? Διάβολε την τιμή. Φίλε μου, θα μου επιτρέψετε να σας παρατηρήσω πως η τιμιότητα είναι το μόνο χαρακτηριστικό της οικογένειας. Μα δεν αμφιβάλλω. Εν τούτης η ερώτηση ίσως. Η ερώτηση μου παρεξηγήθη όλους διόλου. Λέγον τιμή, εννοούσα την ηλικίντη αυτήν του τέστην την εμερεύεται. Την πρίκα θέλετε να υπείτε? Όπως θέλετε, ονομάστε τη. Μου είναι αδιάφορο. Τι να σας πω, φίλε μου, μεγάλα πράγματα δεν έχει. Τόσο το καλύτερο. Και ως πόσα πάνω κάτω? Όχι, κανένας παραδόσπιστος θα είναι αφεύκτος. Αν βέβαια να θέλει να πάρει μία. Έως 20.000 φράγκα. Ούτε πολλά, ούτε ολίγα. Και δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, την έχετε προπολού καιρού? Από τον καιρό του γάμου μου. Από τον καιρό του γάμου σας? Μάλιστα. Και πώς δεν την δώσατε έκτοτε? Δεν ευρέθη το κατάλληλο πρόσωπο, κύριε. Μάλλον δεν επαρουσιάστη. Καθότι βλέπετε, ολίγοι είναι οι έχοντες κλίσιν προς τα αρχαιότητα σου. Ούτως υπήν και μη προς κακοφανισμό. Τουναντίον, φίλε μου, αυτό με τιμά. Περιορέξει σου δυσλόγου. Βέβαια. Και πότε σας παρακαλώ ή μπορώ να την είδω? Την έχετε πρόχειρο? Πότε αν θέλετε, και σήμερα αν ευκαιρείτε. Και τώρα που είμαι εδώ. Ευχαρίστω. Περιμείνατε, ολίγον. Περιμείνατε. Η υπόθεση μου φαίνεται λίγο μπερδεμένη. Να ενδώσει τόσο εύκολα και τόσο μικρά τιμή. Δεν είναι καλή δουλειά. Ένα άγαλμα καλών της Αθηνάς κοστίζει πολλά και αυτός μόλις 20.000 δραχμές ζήτησε. Τι να υποθέσω κι εγώ, δεν ξέρω. Όπως όμως και αν έχει το πράγμα, αφού αυτός θέλει να την ξεκάνει, εγώ δεν μπορώ παρά να τον βοηθήσω. Όχι, δεν θα την ξεκάμετε, κύριε. Έχετε εσείς ρεβόλβερ? Έχω και εγώ. Κυρία! Κυρία! Ανακαλύφθητε άθλοι. Η αστυνομία όπου και αν είναι φθάνει. Προς Θεού, κυρία. Είναι αίμα μου, κύριε, ακούτε? Αίμα μου. Και δεν θα επιτρέψω ποτέ και διονδήποτε λόγων. Α, πρίκα της θα είναι φαίνεται. Ο σύζυγός σας, κυρία μου. Ο σύζυγός μου, ναι, ο άθλιος. Αλλά εσείς, κύριε, τι συμφέρον έχετε? Εγώ? Ναι, εσείς. Χρηματικών, κυρία μου. Αυτό είναι το επάγγελμά μου. Το επάγγελμά σας? Ωραίο επάγγελμα έχετε, αλλά αυτή θα είναι η τελευταία σας απόπειρα. Μάθετε το. Ένδωσε λίγο η δικαιοσύνη. Μα δεν συλλογίζετε το σύζυγό σας? Καθόλου. Δεν θέλω σύζυγο δολοφόνο. Δολοφόνο? Ναι, μάλιστα. Ή μήπως κάνετε πως δεν εξεύρετε τίποτε? Εγώ πράγματι δεν εξεύρω τίποτε και επιτρέψτε μου να. Κάτω το προσωπείον, κύριε συνένοχε. Συνένοχος εγώ? Ναι, εσείς. Και απόδειξη στο ρεβόλβερ που κρατείτε. Χωρίς άλλο είναι τρελή. Κυρία μου, δεν σας εννοώ. Δεν με εννοείτε. Όχι. Και απόδειξη είναι ότι φεύγω. Πώς? Ούτε βήμα δεν θα κάνετε. Δεν τα θέλω εγώ αυτά.
Γάμοι δια της βίας δεν μου αρέσουν. Αν θέλει με το καλό, καλά, αλλιώς. Καλέ, τι συμβαίνει εδώ? Φρέ, αδερφέ, η γυναίκα σου δεν είναι στα καλά της. Άφησε τον κύριο, Ασπασία. Δεν είναι ανάγκη να τον βιάζεις. Αχ, τι όμορφος που είναι. Μα πάλι να τον πάρω δια της βίας, μπορεί να μου ακυρώσουν το γάμο και να μείνω ζωντοχύρα σε τέτοια ηλικία. Μα Ασπασία, μην το στενοχωρείς τον κύριο, δεν θέλω. Δυστυχισμένη, εσύ είσαι το θύμα και θέλεις να τον υπερασπιστείς. Δεν είμαι μήτε η πρώτη, μήτε η τελευταία. Αυτά έχει ο γάμος. Μα φρενοκομείο είναι εδώ μέσα. Από εδώ, Αθηνά, παιδί μου, κρύψου. Άνια σου, και δεν τους φοβούμαι εγώ τους άνδρες. Φυσικά οι άνδρες πρέπει να φοβούνται σένα. Εγώ να πηγαίνω. Και τώρα φεύγεις και εσύ, Χριστιανές, μα στάσου λίγο. Τι να σταθώ, βρε αδερφέ, που θα με πάρουν και εμένα για τρελό. Νομίζετε πως θα διαφύγετε δι' αυτού του τρόπου? Έννοια σας και η δικαιοσύνη έβαλε πλέον γνώση. Όλοι τον τρελό προσποιούνται, μα. Μόνο του λόγου σου, κυρά μου, δεν τον προσποιείσαι. Είσαι πραγματικά τρελή. Τι αυθάδης που είναι. Όλα δεν πειράζει. Αν τον πάρω εγώ, θα τον διορθώσω. Φίλε μου, έχετε δίκιο, μα άκουσε και εμένα. Παπα, δεν ακούω τίποτα. Η τρέλα είναι κολλητική και δυστυχώς δεν είμαι εμβολιασμένος. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μα κοίταξε εδώ. Η περιίσω λόγος. Τραβήξου εσύ από εκεί, Ασπασία. Δηλαδή? Καλέ, φεύγα από εκεί, Αθηνά. Έλα, ντε και εσύ που δεν θέλεις να με δεις αποκαταστημένη. Ζηλιάρα. Καλέ, κύριε, είμαι η μνηστή σας. Η μνηστή? Μνηστητή μου, κύριε, άλλη τρελή. Μα φίλε μου, ελισμόνησες. Τι? Μήπως και του λόγου. Ω Θεέ μου, αν δεν τα χάσω σήμερα, δεν φοβάμαι να τα χάσω ποτέ. Καλέ, κουνηθείτε από τον τόπο σας. Σε φορτώσου μου κι εσύ από εδώ. Καλέ, κύριε, είμαι εκείνη τη οποία σε ζητήσατε την χείρα προλίγου. Άντε στο καλό, κυρά μου, έτσι να έχεις καλή ψυχή. Α, μα είσαι πάρα πολύ αυθάδης, το ξέρεις ή όχι? Πήγαινε λοιπόν στο διάλο, Αθηνά. Πάντα χαλάς τις δουλειές μου. Για πες μου, φίλε μου. Να με περιπέξεις, ήλθες εδώ ή... Δεν σε εννοώ καθόλου. Κάμνουν τον αγνώριστο, οι δήμοι. Δεν μου εζήτησες, βρε αδελφέ προλίγου, την γυναίκα αδέρφη μου. Τι γυναίκα αδέρφη σου? Εγώ! Πρόσεξε καλά. Τι να προσέξω, φίλε μου, που εδώ μέσα είστε όλοι θεοπάλαβοι. Α, μα αυτό είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Σταθείτε, για το όνομα του Θεού. Αχ, αφεντικά μου. Αρχίστε με και δώστε μου όσο βαστάει η ψυχή σας. Το κεφάλι το δικό μου θέλει σπάσιμο. Ελάτε. Μην καθόσαστε. Δώστε μου αλίπητα. Ή καλύτερα, λυπηθείτε με το φτωχό και συγχωράτε με και ο Θεός χωρέσει σας. Άλλος πάλιν και τούτος. Βρε, μήπως κατά λάθος μπήκα σε κανένα φρενοκομείο. Βρε, τι ψάχνεις εσύ αυτού? Αχ, αφεντικό μου, εγώ είμαι η αιτία όλης αυτής της φασαρίας. Μα δεν το ήθελα ο καημένος. Παραπήρα. Εξηγήσου γλίγορα. Ενόμισα ο Κακομοίρης, όταν σ' άκουσα πρωτήτρα να μιλείς για την κυρά Αθηνά, πως είχες κάποιο αρχαίο. Ζω! Και ήθελες να το ξεκάνεις. Πώς. Και έτρεξα και ειδοποίησα την αφεντιά του από εδώ, τον κύριο Πλαγκονίδη, που είναι μάνα σε αυτές τις παλιοδουλειές. Τα λόγια σου λίγα, παρακαλώ, ε. Έλατε, και δεν σου πρόσβαλα το επάγγελμα τώρα. Τα βλέπεις, τι τραβούμε για την αφεντιά σου. Ελά, πάψε τώρα. Αμ του λόγου σου πάλι. Εγώ είναι που την έπαθα χειρότερα. Συγγνώμη, φίλε μου, συγγνώμη, αλλά. Περαστικά, τι να γίνει. Ωραία, να σα πω. Να περιπέζετε έτσι ένα αθώο πλάσμα σαν και εμένα. Έλα, ησύχασα, Αθηνά, και εγώ θα φροντίσω να σε αποκαταστήσω. Αυτή η δουλειά πρέπει να τελειώσει τώρα που είμαι στο όνθος της ηλικίας μου. Αλλιώς, σαν περάσω τα 30. Τι λες και του λόγου σου? Εγώ? Ναι. Εγώ λυπάμαι που δεν είσαι από μάρμαρο. Να χαθείς!